Γεια σας, ευχαριστώ στο επεισόδιο που ούτε καν θυμάμαι τη σειρά μου για το Feed the Beast Infinity Vault. Πειράζω το μικρόφωνο, οπότε αν ακούτε περίεργους ήχους μην τρομάξετε. Λοιπόν, τι είχαμε κάνει στο επόμενο επεισόδιο? Είχαμε φτιάξει αυτόν τον Watermill, το οποίο μας δίνει αρκετή ενέργεια. Τον ψηλό... πώς να το πω, τον έντυσαμε γυαλί τουλάχιστον από αυτή τη μεριά. Και ο λόγος που δεν τον έχω ντύσει από όλη τη μεριά είναι ότι ακόμα προσπαθώ να τον κάνω να δουλέψει λίγο καλύτερα. Προς το παρόν δουλεύει παρά λίγα ρεφ. Δεν είμαι σίγουρος στα πόσα δουλεύει. Δουλεύει σε κάποια ρεφ, αλλά δεν, νομίζω δεν είναι στο τέλειο επίπεδο του ακόμα. Οπότε το αφήνουμε και βλέπουμε. Γι' αυτό δεν τον χτίζω. Λοιπόν, με ρωτάτε τι έκανα να είμαι στα επεισόδια. Ίσως και όχι. Αρχικά, πώς πάμε άποψη ενέργειας? Αυτό γεμίσει. Αυτό είναι στα μείον 40. Τι φάση. Αυτό δεν θα πρέπει να γεμίσει λίγο παραπάνω? Α, ωραία. Αυτό ήθελα. Είχα φτιάξει. Έκανα και φτιάξα ένα machine frame για αυτό που θέλω να κάνω σε αυτό το επεισόδιο. Οπότε είχα ξεμείνει λίγο από ενέργεια, αλλά οκ. Λοιπόν, αρχικά φαρμάρει αρκετά ανάμεσα στα επεισόδια. Μάζεψα διάφορα υλικά. Αυτό δεν σα ενδιαφέρει, είναι αλήθεια. Αλλά εντάξει, γενικά το λέω, το δηλώνω γιατί ξέρω. Π.χ. μάζεψα αρκετό κουλ εδώ μέσα. Οπότε και διαμάντια, ξέρω, οπότε μου τα δείτε να μην έχετε απορία που τα βρήκα. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο θέλω να αρχίσουμε προσπαθώντας να βελτιώσουμε λίγο τη διαδικασία του πώς φτιάχνουμε τα machine frames. Λοιπόν, πάμε στα machine frames. Τι χρειάζονται τα machine frames? Χρειάζεται ένα basic circuit board, το οποίο είναι το πιο εύκολο να φτιάξουμε. Χρειάζεται ένα chip, το ότι είναι πιο. Τέλος πάντων, αυτά τα τέσσερα είναι τα πιο εύκολα. Το dense refined iron plate μας χαλάει γιατί θέλει 9 steel. Ή εκτός από 9 steel, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και 9 refined iron. Καλά. Αν βάλετε refined iron, θα πάρετε προφανώς refined iron plate. Οπότε το refined iron, άμα το βγάλει, έλα, έχει αυτή τη συνταγή που είναι ένα iron και δύο coal powder ή coal dust ή whatever. Βασικά θέλουμε το pulverized coal. Για το οποίο pulverized coal το φτιάχνουμε με τον pulverizer. Οπότε ουσιαστικά θέλω να φτιάξω ένα pulverizer. Γιατί λέει εδώ πέρα resonant? Okay. Ελπίζω να γίνει και με κανονικό μας συμφέρον, θα δούμε. Λοιπόν, οπότε αρχικά θέλουμε να φτιάξουμε το pulverizer για αυτό το επεισόδιο. Για να φτιάξουμε, κάνουμε και τη διαδικασία του machine frame. Είναι κάτι το οποίο δεν έχω φτιάξει. Ένα, δύο. Εδώ, τι φάση. Το εσωτερικό. Ναι, δεν έχω φτιάξει αυτό. Ωραία. Okay. Και τώρα μπορούμε να φτιάξουμε γι' αυτό. Ωραία. Και τώρα απλά πρέπει να βάλουμε κάποιον τον pulverizer. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν να αρχίσω να κρεμίζω πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, αρχικά λέω να φύγει αυτό, το οποίο είναι τελείως άχρηστο. Έχει ενέργεια μέσα? Όχι. Ακόμα καλύτερο. Ότι και να... Όχι ότι και να έχει θα χαλιόμουν άπειρα, αλλά... Εντάξει, δεν θέλουμε να χαραμίζουμε ενέργεια. Α, τώρα όμως το έκανα και δεν μπορώ να το μαζέψω. Βασικά μπορώ. Κάτσε. Θα χάσω εγώ να. Πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τι φάση. Πες μου ότι όντως δεν έχω slabs. Και okay. Άμα ξεμείναμε από slabs, σημαίνει ότι έχουμε θέμα. Ωραία. Ωραία. Ζω επικίνδυνο, να ξέρετε. Και ας το βάλουμε και εκεί πέρα, αφού φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα. Ωραία. Και θα βάλουμε εδώ πέρα το pulverizer μας. Η αλήθεια είναι ότι αρχίζει και δυσκολεύει το πράγμα, γιατί θέλω κι άλλα... δυσκολεύει, θα σας πω τι εννοώ δυσκολεύει. Θέλω κι άλλα μηχανήματα, οπότε... πρέπει να το δούμε λιγάκι πώς θα το κάνουμε. Επίσης αρχικά χρειάζομαι κι άλλα slabs. Λοιπόν, κάτσε να φέρω μερικά slabs. Λοιπόν, το επόμενο μηχάνημα που θέλουμε να φτιάξουμε και ο λόγος που θέλω να πω ότι θέλω κι άλλο ένα μηχάνημα και ίσως χρειαστώ κι άλλο στο μέλλον. Αποφάσισα να κάνω λίγο πιο εύκολη τη διαδικασία των. Κάπου. Όχι. Το machine frame τέλος πάντων είναι ότι θέλω σιγά σιγά να μπει αυτό αρχικά εδώ πέρα.
Γιατί μου κάνει δύσκολη ζωή. Όχι, δεν βολεύει. Καλά, θα φτιάξω κι άλλα. Λοιπόν, ας μαζέψουμε κι αυτό. Όχι, μην νομίζω ότι έχω κολλήσει τώρα να βάλω το slab. Λοιπόν, και θα χρειαστούμε τώρα και άλλα flux ducts. Αλλά αρχικά το άλλο μηχάνημα που θέλω να φτιάξω είναι ένα electric furnace. Όχι, δεν το λέγανε electric furnace, πώς το λέγανε. Τέλος πάντων, από το thermal expansion, αυτόν, redstone furnace, ok. Όπως βλέπετε, δεν είναι πολύ ακριβώς να ξέρουμε το machine frame, το οποίο θα το μαζέψουμε τι να κάνουμε. Επίσης, αυτό εδώ θα φύγει. Νομίζω ότι έπεσε κάτω και τρόμαξα. Όχι εκεί. Εδώ το θέλω. Γιατί δεν με ενδιαφέρει να είναι στη γωνία, δεν το πολύ χρησιμοποιώ τόσο πολύ όσο θα χρησιμοποιώ το electric furnace. Και τώρα, λοιπόν, να δω τι θα πρέπει να μαζέψω off camera. Δύο bricks, ένα machine frame. Λοιπόν, αφού θα μαζέψουμε, το machine frame. Αρχικά θέλω να κλείσω οτιδήποτε γύρω-γύρω, γιατί δεν θέλω να παίρνει άχρηστα πράγματα. Λοιπόν, μαζέψα όλο το κόλλο, δεν το ήθελα αυτό. Λοιπόν, ένα machine frame χρειάζεται 9 πώς λέγεται, refined iron, άρα χρειαζόμαστε 18 coal, pulverized coal και 9 προφανώς iron. Μας δίνει και sulfur, εντάξει, όχι το χρειαζόμουν και απαραίτητο, αλλά why not. Επίσης, fuck, χρειάζομαι ένα σύστημα για να... Βασικά χρειάζομαι, λοιπόν, χρειάζομαι στο flux duct, αυτό μπορεί να φύγει. Okay. Έλα. Λοιπόν, οπότε θέλω αρκετά flux duct, θέλω να κοιμηθώ γιατί νυχτώνει και δεν θα έχουμε την ενέργεια που μπορούμε να έχουμε. Και θα επιστρέψω, μόλις φτιάξω το flux duct. Δεν είναι πολύ χάλι, αλλά όλα θα βγάλουν νόημα μόλις αρχίσω να κάνω πράγματα. Λοιπόν, αρχικά θέλουμε flux duct, το οποίο ελπίζω ότι θυμάμαι τη συνταγή. Επίσης έφτιαξα και glass of camera ανάμεσα σε αυτό και στο προηγούμενο επεισόδιο. Απλά το είχα αφήσει στο furnace. Λοιπόν, ένα εδώ. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα να συνδέεται. Παρόλα αυτά δεν μου αρέσει. Μόνο και για εικαστικούς λόγους. Ωραία, τώρα αυτό έχει ενέργεια. Που σημαίνει ότι μπορούμε να πάρουμε αυτό και να το ρίξουμε εδώ πέρα. Επίσης είναι όλα τα μηχανήματα κλειστά, οπότε λογικά δεν θα έχουμε θέμα με την ενέργεια. Αλλά γενικά, άμα να τρέχουμε τόσα μηχανήματα συνεχόμενα, όθε θέλουμε πολύ περισσότερη ενέργεια από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Και μπορώ να φτιάξω ακόμα ένα solar panel από αυτά που χρησιμοποιούμε, το οποίο δεν είναι και πολύ. Οπότε ελπίζουμε αυτό το compressant που θα θέλω τώρα να χρησιμοποιήσω να μαζέψουμε αρκετά πράγματα, αρκετά solar panels βασικά. Έχουμε 4, θέλουμε άλλα 4 για να φτιάξουμε τουλάχιστον ένα επίπεδο παραπάνω και να το μαζέψουμε λίγο σε άψη χώρου. Πιστή φάση του cool effect. Okay. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θέλω να κάνω, θέλω να φτιάξω ένα δεύτερο laser. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω καν γιατί δεν είχα φτιάξει τόσο καιρό. Ουσιαστικά αυτά τα είχα ήδη που είναι έξω που θέλουν διαμάντια και τα πολύ απλά είναι redstone και obsidian. Και αυτό μας επιτρέπει να το χρησιμοποιούμε σε διπλάσια ενέργεια το μηχάνημα εδώ πέρα. Ούτε αυτό θέλω να συνδέεται. Σιγά σιγά θα μπορούσα να φτιάξω και λίγο άλλη διάταξη για τα lasers, αλλά προς το παρόν δεν θέλω να χαλάσω άλλα διαμάντια, οπότε για δύο καλά είναι και αυτή η διάταξη. Και ναι, και αρχίζω να μείνω τα πράγματα στο inventory μου, το οποίο είναι καλό. Δεν μάζεψα bricks, αλλά δεν είναι και ακριβώς δύσκολη διαδικασία. Αν πάρουμε αυτό και το κάνουμε από αυτό και μετά αυτά τα καταστρέψουμε και τα ρίξουμε αυτά εδώ πέρα μαζί με ένα coal. Έχουμε τα bricks μας. Τι άλλο θέλαμε για το redstone furnace. Δύο copper gears. Αυτά είναι και από τα εύκολα. Εδώ μέσα, όχι αυτό. Αυτό. Ωραία.
Ένα gold. Και ουσιαστικά έχουμε όλα τα υλικά εκτός από το machine frame. Πάλι μου τελειώνει η redstone. Μάζεψα off camera. Και επίσης πάλι γεμίζει το inventory μου. Λοιπόν, τι θέλαμε. Θέλαμε αυτό εδώ πέρα. Τα ρίχνουμε τα 9 εδώ πέρα. Είναι πολύ πιο εύκολο από το να φτιάχνουμε steel βασικά. Οπότε το δέχομαι, ξέρω. Και λίγο πιο οικονομικό. Όχι, θέλει το ίδιο ακριβώς coal. Αλλά τουλάχιστον είναι πιο γρήγορο και πιο εύκολο από το να φτιάχνουμε steel. Τι άλλο. Και όλα τρέχουν. Θέλουμε εδώ πέρα ένα για να συνδέει και αυτό το μηχάνημα. Επίσης χρειάζομαι, θέλω να φτιάξω και ένα σύστημα το οποίο θα δίνει ενέργεια στον compressor και στο metal former. Μάλλον what? Α, ναι, ξέχασα να τα κάνω τέτοια. Αυτό που λέω, γιατί δεν έχω πολύ ενέργεια για αυτό, δεν μπορώ να το δίνω από αυτό, οπότε χρειάζεται ένα άλλο σύστημα. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι τρομερό, δηλαδή με δύο solar panels από μόνο του πιστεύω θα το σηκώνει και μια μπαταρία. Λοιπόν, τι άλλα. Αυτό, ουσιαστικά τώρα λογικά θα έχουμε τον διπλάσιο ρυθμό που μας δίνει, που δίνει η ενέργεια. Το laser στο σύστημα, οπότε θα φτιάξω ένα machine frame, θα μαζέψω και τα υπόλοιπα υλικά. Βασικά νομίζω το έχω μαζέψει, τέλος πάντων, για το redstone frame και θα επιστρέψω. Το μαζέψαμε και το machine frame. Επίσης, μάζεψα τους generators εκεί πέρα και απλά είχαν 100.000 ξέρω εγώ ενέργεια ο καθένας, οπότε απλά όσο ενέργεια χρειάζομαι, τη μάζεψα κατευθείαν. Χρειάζομαι, ναι, για να, τέλος πάντων, για το machine frame. Και έχουμε και το redstone frame μας, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι τρομερά χρήσιμο με την έννοια. Α, το χρειαζόμουν, αλλά μισώ να τα κλείσω τα πάντα. Παρ' όλα αυτά, ξέρω, μπορώ να κάνω π.χ. Α, θέλω glass, ξέρω εγώ. Δεν θα χαλάσω redstone. Redstone. Δεν θα χαλάσω coal, απλά το ρίχνω εδώ μέσα και παίρνω glass. Πιστεύω σε αυτό το glass, δεν ξέρω τι θα το κάνω. Λοιπόν, επίσης μήπως τελείωσε αυτό. Ωραία. Απλά θέλω να... Επίσης, έχω γεμίσει υλικά, δηλαδή τα πετάω στη θάλασσα or something. Μου είναι άχρηστα πια. Δείτε εδώ, έχω γεμίσει όλα αυτά τα chest με υλικά. Ωραία. Και θα μπεις, γιατί δεν τα αλλιώνεις? Γιατί δείτε και εδώ πέρα, θα γεμίσει και αυτό το chest. Και είναι, ξέρω, 5 stacks από τα πάντα. Και βλέπετε 64 πάντα, ξέρω. Αυτό το σημείο είναι ηλίθιο, γιατί το κάνω ακόμα, δεν ξέρω. Όχι, ούτε καν iron, δεν θέλω τίποτα. Απλά το μόνο που θέλω είναι redstone και electronite, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, οπότε το επεισόδιο δεν έχει τελειώσει ακόμα βασικά. Θέλει κάτι να κάνουμε ακόμα. Οπότε θα βρω τι άλλο να κάνω αυτό το επεισόδιο. Και θα επιστρέψω. Και θα κάνουμε βασικά, γιατί είμαι εδώ πέρα. Αρχικά θα φτιάξουμε ένα νέο μηχάνημα από το Industrial Craft. Το extractor, ο οποίος είναι ένα basic machine frame, ένα electronic circuit και 4 treetops. Τα έχουμε φτιάξει όλα ήδη, οπότε θα το πάμε κατευθείαν εδώ πέρα. Και μετά, νομίζω ότι είναι η ώρα να κάνουμε ένα upgrade, όπως είπα νωρίτερα στο επεισόδιο που αποφάσισα να κάνω και σε αυτό το επεισόδιο. Οπότε αρχικά, αφού στο generator θα κόψω λίγο volts αυτή τη στιγμή. Εδώ μέσα θέλουμε να ρίξουμε δύο τέτοια και εδώ μέσα θέλουμε να ρίξουμε sticky resins. Ο extractor, η δουλειά του πρακτικά είναι να, για κάθε sticky resin, να δίνει τρία πείτε τα, πώς τα λέμε αυτά στο χωριό σας, rubber, yes, και το εμφάνισε. Λοιπόν, επίσης αυτός ο generator θα φάει ένα upgrade, παύλα downgrade, και θα γίνει ένας solar generator, solar panel, ναι, αυτός τέλος πάντων, ο οποίος, όπως βλέπετε, δεν είναι και φθηνός. Βασικά, εντάξει, φθηνός είναι, απλά χρειάζεται λίγο cable. Επίσης έφτιαξα πράγματα για δύο generators, να φτιάξω έναν για αρχή τουλάχιστον, και επειδή δίνει μόνο ένα U ανατέκ και ένα, για να είναι έστω και λίγο παραγωγικό στο solar generator, θα φτιάξουμε ένα bat box, το οποίο δεν είναι του Batman, αλλά όπως βλέπετε είναι σχετικά εύκολο να το φτιάξουμε, αν και δεν έχω ξαναφτιάξει μπαταρίες, ή έχω φτιάξει, λογικά έχω φτιάξει, δεν είμαι σίγουρος. Είναι εύκολο να το φτιάξουμε, χρειαζόμαστε καλά, θέλω να κάνω extract αυτό αρχικά για να έχω το rubber, αλλά χρειαστούμε την και μόνο την.
Ναι. Εκεί. Και μισού ότι έχω 100.000 στήνια εδώ μέσα. Και θα φέρω και λίγο κόμπρι, γιατί θα χρειαστώ και κόμπρι cables εκτός από κλασικά. Κλασικά εκτός από τα team cables. Έχουμε αρκετά υλικά γενικά. Το μόνο που μου λείπει είναι το, και ολυτικά είναι το Electronite που και από αυτό μαζεύουμε σιγά σιγά. Πρέπει να μαζεύουμε πιο αργά από ό,τι θα ήθελα. Κοίτα, θα μου φτάσει 12. 16, νομίζω 16 χρειάζομαι μόνο, οπότε. Για να δω. Επίση έχω φάει πολύ κόλμα αυτή τη διαδικασία, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα χρειαστώ. 12. Άρα 6. Αυτό πόσο δίνει, 2 δεν είναι. Για να δούμε. Ωραία, άρα αυτά τα 5 και μετά χρειάζομαι και κάποια καλώδια. Το οποίο δίνει 3, άρα θέλω 6 καλώδια. Όχι, δεν θέλω και αυτό το κόλ δεν αξίζει. Έχω. Ή δεν έχω. Έχω ήδη έτοιμο από αυτό. Φέρε εδώ πέρα. Σπάω να κοιμηθώ. Ωραία, σιγά σιγά προχωράμε γενικά, δηλαδή φτιάξαμε αρκετά μηχανήματα σε αυτό το επεισόδιο. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν δεν έχω κάποιο μακροπρόθεσμο στόχο, γιατί είμαι μακριά από όλους. Δηλαδή άμα πάμε στα achievements και τα δούμε. Το πέρασα για μότο. Λοιπόν, το πιο πιθανό, το πιο κοντά πρέπει να είναι αυτό, το Runic Matrix. Πιστέψτε με, είναι δύσκολο. Πρέπει να αρχίσω από το Thorncraft από την αρχή, το οποίο δεν είναι ότι πιο εύκολο αυτή τη στιγμή. Αλλά μπορεί και να το κάνω, θα δω. Προς το παρόν φτιάχνω κάποια μικρά χανήματα που θα χρειαστούμε σίγουρα. Γιατί. Α, ναι, όχι, 12 θα χρειαστούμε, εντάξει. Έλα, επιτέλους. Οκ. Και τα καλώδια και 4 ξύλο. Τα έχουμε όλα τα υπόλοιπα, άραγε. Εντάξει, χρειάζομαι τώρα αυτό. Λοιπόν, άρεσε αυτό που φτιάξαμε. Τον Redstone Furnace, τον Pulverizer, τον Extractor και έναν τρόπο να μαζεύουμε ενέργεια για το. Ένα δεύτερο laser. Βασικά φτιάξαμε και τα μηχανήματα, αυτό κάναμε στο επεισόδιο κυρίως. Που είναι καλό. Γιατί εντάξει, τα μηχανήματα, παρόλο που δεν είναι γρήγορη πρόοδο, είναι πρόοδος. Πρέπει να τα κάνω. Λοιπόν, 2 από αυτά. Και θα και 4 από αυτά. Τρία. Και να πάω να φτιάξω το bad box όσο μπορώ. Ωραία. Έλα. Βασικά, λοιπόν. Ωραία, 3 μπαταρίες, ένα bad box, γιατί είμαι σίγουρος ότι τα έχεις όλα. Α, όχι, θέλει ένα ξύλο, λέει. Ωραία. Τώρα όμως τα έχεις όλα. Και δεν θέλω αντίρρηση. Λοιπόν, να το bad box. Ου, πήραμε και τσιμέντ. Στα shit. Ωραία. Και θα πάρουμε και το generator μας. Λοιπόν. Θα τα. Βλακία έκανα. Ελπίζω ότι έχει αρκετή ενέργεια για να κάνει άλλο ένα. Και θα σχίσω. Βασικά θέλω να τα χρησιμοποιήσω ως καλώδια για πρώτη φορά, ξέρω εγώ, σε αυτή τη σειρά. Λοιπόν, solar panel. Ωραία. Το ξέρω, θα κάτι θα ξεχάσω, αλλά να πω την αλήθεια θα χρησιμοποιήσω αυτό αυτή τη φορά. Τι άλλους, iron έχουμε άπειρο. Λοιπόν, τι θες μωρέ και δεν γίνεσαι επιτέλους.
Ωραία. Το generator στην... δεν είναι εκείνες κάτω. Κάθε φορά το μπερδεύω το glass με το τέτοιο για να δούμε σήμερα θα μας κάτσει. Όχι, είναι το ανάποδο. Ωραία, και έχουμε ένα solar panel. Επιτέλους. Και αν πάρουμε αυτά τα καλώδια και τα κάνουμε καλώδια όπως πρέπει. Λοιπόν, αρχίζουμε και το φτιάχνουμε. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Και αυτό λογικά θα φέρει ενέργεια στα μηχανήματά μας. Α, ναι. Θα σας εξηγήσω το πρόβλημα. Είναι από τα blocks που πρέπει να τα βάλετε με συγκεκριμένη κατεύθυνση, το οποίο μου σου πέτα νεύρα. Τώρα. Γυρνάει με αυτό. Πώς λέγεται τώρα το αντίστοιχο μηχανήμα, το screwdriver, αν θυμάμαι καλά. Όχι. Industrial craft. Το industrial craft είναι από τα πιο σπαστικά mods, με την έννοια ότι δεν λειτουργεί με τίποτα όμως. Δεν θέλω flux igniter. Wind meter. Electric hoe. Αυτό θέλω. Το wrench. Είμαι σίγουρος ότι έχω bronze κάπου. Να είμαστε. Και θέλουμε 7. Ο Γουελέξ θέλαμε, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Και νομίζω ότι δουλεύει τώρα. Προφανώς αυτό παράγει ένα U anatic και αυτά θέλουν, ξέρω, πολλά U anatic. Βασιζόμαστε ότι απλά θα, αφού τα φορτίσει όλα αυτά, θα αρχίσει να μαζεύει ενέργεια και απλά δεν θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε τόσο πολύ ώστε να απορροφήσει την ενέργεια. Παρ' όλα αυτά, το μακρινό σχέδιο είναι να φτιάξουμε και άλλα solar panels, δηλαδή τουλάχιστον κανένα πεντάρι για να έχουμε κάποια απορρόφηση ενέργεια τουλάχιστον αξιοπρεπή. Παρ' όλα αυτά, περισσότερο στο βασιζόμαστε ότι θα έχει χτίσει ένα buffer παρά οτιδήποτε άλλο. Είμαι ο Σφαίρου, που μας έρθει στο κανάλι, το θυμάμαι. Αυτά για το σημερινό επεισόδιο. Αντίο σας.